Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό vlog, το οποίο νομίζω θα είναι το μέρος 2 του βίντεο «Από την Επανάσταση ως την Ελευθερία, είναι μακρύς ο δρόμος». Θέλω να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου και κάποιες παρατηρήσεις που έχω κάνει και πάνω στον εαυτό μου, αλλά και πάνω σε όλα αυτά που διαβάζω τα δικά σας αυτές τις μέρες, γιατί πραγματικά τον τελευταίο μήνα γίνεται χαμός από μηνύματα, σε διάφορα messengers, από email. Απολογούμε ξανά για όλους στους οποίους δεν έχω απαντήσει. Απολογούμε για αυτούς τους οποίους ότι έχω πει θα κάνω βίντεο αυτό που μου γράφεις και δεν το έχω κάνει ακόμη. Γιατί νομίζω ότι πραγματικά αυτή την περίοδο έχουμε χτυπήσει φλέβα ως κανάλι ψυχοεκπαιδευτικό. Δηλαδή έχουμε βρεθεί σε ένα κομβικό σημείο το οποίο θα μας βοηθήσει νομίζω να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και στην ουσία να βρούμε τον τρόπο για να βγούμε έξω από τα διέξοδα μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, ξέρω ότι είστε 70.000 οι άνθρωποι που είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι, ξέρω ότι από αυτούς τους 70.000 υπάρχουν 10-15.000 άνθρωποι που παρακολουθούν τακτικά τα βίντεο. Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο κάποιος ή κάποια που συνήθως βλέπετε τα βίντεο, αλλά τον τελευταίο καιρό τα έχετε παραμελήσει, παρακαλώ δείτε τα βίντεο του τελευταίου μήνα. Τα βίντεο που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση ουσιαστικά από τη γονική εξουσία. Είναι βίντεο που έχουν να κάνουν με το no contact με τοξικούς και ναρκιστούς γονείς. Είναι βίντεο που έχουν να κάνουν με το πώς μπορεί κάποιος να βρει την ευτυχία όταν έχει μεγαλώσει με ένα κακοποιητικό τρόπο. Και γενικότερα είναι... Σας λέω, τα βίντεο του τελευταίου μήνα, σήμερα που γυρίζω το βίντεο αυτό, δεν θα ανέβει σήμερα, είναι 7 Δεκεμβρίου, ξέρω εγώ, από τις 10-12 του Νοεμβρίου μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ξαναλέω ότι αυτό το βίντεο θα το ονομάσω «Από την Επανάσταση ως την Ελευθερία είναι μακρύς ο δρόμος, μέρος 2». Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι ουσιώδες όσον αφορά στη θεραπεία και στην εξυγίανση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει μάθει να λειτουργεί λανθασμένα, έχει μεγαλώσει με έναν τρόπο στον οποίο συνεχώς θα έπρεπε να αμήνετο. Έχουμε μιλήσει αρκετά πρόσφατα για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, το CPTSD, νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση. Υπάρχει ένα playlist στο κανάλι, έχει 3 βίντεο, δεν κάνω λάθος, μέχρι σήμερα, που ονομάζεται σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, CPTSD, σας παρακαλώ πολύ, δέστε το αν δεν το έχετε δει, το playlist με τα 3 βίντεο που είναι για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, γιατί νομίζω ότι μέσα από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορούμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας όσοι έχουμε μεγαλώσει δύσκολα. Και εδώ θα πω αυτό που είναι κοινός τόπος πλέον εδώ στο κανάλι μας, ότι οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε δύσκολα. Αν δεν είχαμε σωματική κακοποίηση, είχαμε ψυχική κακοποίηση, η οποία είναι και αδιόρατη. Προχθές σχολίαζε μια κοπέλα κάτω από ένα βίντεο και λέει Εγώ δεν έχω κακοποιηθεί στην παιδική μου ηλικία, όμως βρίσκω τον εαυτό μου να έλκεται από ανθρώπους ακατάλληλους, να βιώνω ψυχοπαθολογική έλξη. Τι μπορεί να συμβαίνει? Και εγώ της απάντησα, ξέρεις, η κακοποίηση στην παιδική ηλικία δεν είναι μόνο το ξύλο και δεν είναι μόνο οι ξεκάθαρες βρισχές, η ξεκάθαρη επιθετικότητα. Υπάρχει και αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Υπάρχει και το λεγόμενο nagging. Και μου απάντησε, ναι, έχετε δίκιο. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, πολύ πιθανόν να έχω μεγαλώσει κακοποιητικά, ψυχικά κακοποιητικά και να μην το έχω συνειδητοποιήσει. Ξαναλέω, είναι η πλειονότητα των ανθρώπων που έχουμε μεγαλώσει έτσι. Αυτό φυσικά δεν δίνει σε καμία περίπτωση συγχωροχάρτη στους γονείς ώστε να κακοποιούν ψυχικά τα παιδιά τους. Και μιλάω κυρίως και πρωτίστως για τους γονείς που έχουν τώρα ανήλικα παιδιά υπό την εξουσία τους, γιατί όντως οι γονείς έχουν μια εξουσία πάνω στα ανήλικα παιδιά μας, ή όσους σκέφτονται να γίνουν γονείς στο μέλλον. Θεωρώ
ότι είναι ανέφικτο να αλλάξουμε το σκεπτικό και τον τρόπο δράσης όσων είναι γονείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όσα χρόνια ζούμε, όσων είναι, ξέρω εγώ, 40 χρόνια γονείς, όσων είναι 30 χρόνια γονείς, όσων είναι 25 χρόνια γονείς, όσων είναι 50 χρόνια γονείς, 60 χρόνια γονείς κλπ. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση, ένας άνθρωπος, ο οποίος να ψυχοεκπαιδεύεται και να έχει πραγματικό ενδιαφέρον, ειδικά αν πάνε και no contact τα παιδιά του, να έχει έτσι ένα συγκλονισμό, μπορεί λέω, μια πολύ μικρή περίπτωση, απειροελάχιστη περίπτωση. Και αυτό θα συμβεί σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι συνεξαρτώμενος, όχι νάρκισσος. Ένα πρόσωπο δηλαδή το οποίο ήταν enabler στο νάρκισσο μέσα στη σχέση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δυστυχώς, οι κακοποιητικοί γονείς είναι και οι δύο νάρκισσοι, ο ένας ναρκισσότερος του άλλου. Λοιπόν, υπάρχει μια μικρή περίπτωση κάποιος να συγκλονιστεί, να ψυχοεκπαιδευτεί, να ζητήσει ουσιαστικά να ψυχοθεραπευτεί και να φτάσει σε ένα σημείο που να έχει κατανοήσει ότι δρούσε λανθασμένα ως γονιός και ότι χωρίς να το συνειδητοποιεί ξεκάθαρα έχει κακοποιήσει τα παιδιά του. Και να αποφασίσει συνειδητά να αλλάξει. Σε αυτή την απειροελάχιστη πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, ο γονιός ο οποίος θα έχει συνέλθει από τη συνθήκη στην οποία ήταν, θα καταλάβει ότι δεν έχει νόημα να παρακαλά τα παιδιά του αμέτη μου χαμέτη με το έτσι θέλω να έχουν επαφές μαζί του, εφόσον έχουν πάει no contact. No contact σημαίνει κόβω κάθε επαφές και θα προσπαθήσει ο ίδιος να γιατρέψει την ψυχή του και να κάνει αυτά που λένε οι Εγγλέζοι στην αγγλική γλώσσα, οι αγγλόφωνοι amends, και είναι και ένα βήμα στις θεραπείες αυτοβοήθειας στο 12 βήματο, δηλαδή το να θα κάνει επανορθωτικές πράξεις. Μέσα αφορά αυτό. Δηλαδή ακόμη και αν έχουμε αποκλείσει, έχουμε βάλει σε απόκρυψη, έχουμε πάει no contact με ένα γονιό που υπήρξε κακοποιητικός και εκ των υστέρων υπάρχει αυτή η πολύ μικρή πιθανότητα να του έρθει η έλλαμψη, δεν ξέρω τι, και να το συνειδητοποιήσει, no harm done, δεν θα πάθει και τίποτα. Άμα κάποιος συνειδητοποιήσει ότι υπήρξε κακοποιητικός γονιός και κάνει ψυχοθεραπεία, θα συμφιλειωθεί με τον εαυτό του, θα συμφιλειωθεί με τα μέσα του, θα ηρεμήσει και δεν θα επιζητεί πλέον να έχει εξουσία πάνω σε οποιονδήποτε άλλον. Οπότε θα σου πει, εντάξει, τα έχω κάνει σκατά, τα παιδιά μου δεν μου μιλάνε, δεν πειράζει, μακάρι να είναι καλά τα παιδιά μου. Εφόσον το να είναι τα παιδιά μου σε απόσταση από μένα, τα βοηθάει καλύτερα που είναι σε απόσταση από μένα, και εγώ θα προσπαθήσω τώρα να γιατρέψω τις δικές μου πληγές, γιατί σίγουρα κάποιος ο οποίος γίνεται κακοποιητικός γονιός έχει κακοποιηθεί ως παιδί. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι το ηθικό ανάστημα του ανθρώπου, η λεβενδιά του, η ανθρωπιά του, η καλοσύνη του, η ουσιαστική του καλοσύνη, φαίνεται στην επιλογή που θα κάνει. Έχω κακοποιηθεί, παίρνω την ανήθικη επιλογή, την τεμπέλικη επιλογή, την απάνθρωπη επιλογή να συνεχίζω να κακοποιώ σαν να μην συνέβη και τίποτα. Δηλαδή να επαναλαμβάνω το μοτίβο των δικών μου γονέων. Ή έχω κακοποιηθεί, κατά τη γνώμη μου, η ηθική επιλογή, η λεβέντικη επιλογή είναι εγώ να μην κακοποιώ από εδώ και πέρα. Όμως, ή συνεξαρτώμενοι. Αν ακούτε το βίντεο σε αυτό το κανάλι μου για πρώτη φορά και δεν γνωρίζετε τι εννοώ όταν λέω τη λέξη νάρκισσος, τι εννοώ όταν λέω τη λέξη συνεξαρτώμενος ή συνεξάρτηση, σας παραπέμπω στα playlist του καναλιού, στις λίστες με βίντεο του καναλιού που έχουν τις αντίστοιχους τίτλους. Υπάρχει playlist με τίτλο νάρκισσος, υπάρχει playlist με τίτλο συνεξάρτηση και εκεί μπορεί να βρείτε αρκετά βίντεο που να σας εξηγούν τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις, αν τυχάνει αυτό το βίντεο να το βλέπει, να το παρακολουθεί κάποιος ο οποίος βλέπει για πρώτη φορά βίντεο δικό μου. Επίσης θέλω να σας πω τώρα, παίρνω την ευκαιρία να σας πω ότι τον τελευταίο καιρό έχω σταματήσει να αναρτώ συστηματικά τα βίντεο μου στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο LinkedIn, σε αυτά τα 4 κοινωνικά δίκτυα που τα αναρτούσα γιατί κουράστηκα. Είναι κουραστικό, γιατί έχω 2 σελίδες στο Facebook, έχω 3 προφίλ, είναι το Instagram, είναι το Twitter, είναι το LinkedIn, είναι ολόκληρες διαδικασίες. Οπότε σας παρακαλώ, αν εσείς πραγματικά είστε ευχαριστημένοι από αυτά τα βίντεο
και αν βρίσκετε ότι σας αρέσουν και σας είναι χρήσιμα, εκτός από το να πατήσετε like, που θα πρέπει να σας το λέω σε κάθε βίντεο, αλλά δεν σας το λέω, πατήστε like, και σας παρακαλώ μοιραστείτε τα στα δικά σας προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, μοιραστείτε τα με τους φίλους σας, to spread the word, για να φτάσουν αυτά τα λόγια και σε περισσότερους ανθρώπους, γιατί ίσως κάποιοι άνθρωποι να βοηθηθούν να αποκτήσουν μια αλφα συνειδητοποίηση για τη δική τους ψυχική συναισθηματική κατάσταση και αν το χρειάζονται να ζητήσουν ψυχοθεραπεία προκειμένου να ξεπεράσουν την εσωτερική τρικυμία της ψυχής τους. Δανείζομαι μια λέξη από το email της κοπέλας εκείνης που έγραψε «Μαμά με επίγνωση σε απόγνωση». Ίσως έχουν μια ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο, βλέποντας δηλαδή τα βίντεο, με την ευαισθητοποίηση και τη διάδοση γνώσης και πληροφορίας που έχουν τα βίντεο, να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να ζητήσουν βοήθεια. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο σημείο που λέγαμε ότι οι συνεξαρτώμενοι έχουν πάρει την ηθική επιλογή να μην βλάπτουν τους άλλους ως αποτέλεσμα ή απόρρια της δικής τους κακοποίησης, όμως χωρίς να το συνειδητοποιούν βλάπτουν τον εαυτό τους. Διάβασα ένα οικονομήνυμα που το είδα ποσταρισμένο σε διάφορα social media, αναρτημένο σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα, ξέρω ποιος το έχει πει, που λέει το αυτοάνοσο, λέει, είναι το μετάλλιό σου, γιατί απέτρεψες τον εαυτό σου από το να βλάψει τους άλλους και έβλαψες μόνο εσένα. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Τίποτα δεν μου άρεσε. Καθόλου δεν μου άρεσε. Καθόλου. Καθόλου, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να βλάπτουμε ούτε και τον εαυτό μας. Και οι άνθρωποι οι οποίοι βλάπτουν τον εαυτό τους είναι αυτοκαταστροφικοί και παθαίνουν αυτοάνοσα νοσήματα άθελά τους, χωρίς να το επιδιώκουν και χωρίς να το θέλουν, βλάπτουν και τα παιδιά τους εάν έχουν. Βλάπτουν και τους φίλους τους εάν έχουν. Βλάπτουν και τους κοντινούς τους ανθρώπους, τους συντρόφους τους εάν έχουν. Δηλαδή, να σας πω το απλό παράδειγμα του people pleaser, αυτού που κάνει τα πάντα για να ευχαριστήσει τους άλλους, ο οποίος έτσι βλάπτει τον εαυτό του και αφήνει τον εαυτό του ακάλυπτο από τη φροντίδα που οφείλει ο κάθε άνθρωπος να έχει προς τον εαυτό του, ο οποίος αναπόφευκτα θα βλάψει και θα αδικήσει και τη γυναίκα του και το παιδί του και τον καλύτερο του φίλο κλπ. Κλπ. Λοιπόν, οι συνεξαρτώμενοι μπαίνουν σε μία διαδικασία λειτουργικότητας στην οποία παραμελούν εντελώς τον εαυτό τους, παραμελούν εντελώς τα καλώς νοούμενα συμφέροντά τους και προσπαθούν να επιβιώσουν με μεσοβέζικους τρόπους. Αυτό κάνουμε οι συνεξαρτώμενοι. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε με μεσοβέζικους τρόπους, θεωρώντας και πιστεύοντας πως δεν υπάρχει έξοδος από το δράμα μας. Δεν μπορεί να ηρεμήσει και να ησυχάσει ποτέ η τρικυμία της ψυχής μας. Το οποίο φυσικά είναι μια λαθασμένη πεποίθηση. Ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το δράμα μας και ότι δεν μπορεί να ηρεμήσει η τρικυμία της ψυχής μας. Υπάρχει ο όρος μαθημένη αβοηθησία, learned helplessness, που είναι ένας όρος της ψυχοπαθολογίας που περιγράφει για το πως ένας ανθρώπινος εγκέφαλος έχει πιστεί ότι δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Αυτό που λέει το ποίημα του Καδάφη, η πόλης. Ότι δεν τελείωσες, καταστράφηκες. Έχεις τραυματιστεί ψυχικά μεγαλώνοντας, καταστράφηκες. Δεν σε έχουν αγαπήσει οι γονείς σου όπως σου άρμοζε να σε αγαπήσουν, καταστράφηκες. Είχες δύσκολα παιδικά χρόνια, καταστράφηκες. Τελείωσες. Δεν μπορείς εσύ να ανθίσεις, δεν μπορείς εσύ να μεγαλουργήσεις. Είσαι εντός αγωγικών καταραμένος. Είσαι καταδικασμένος όλη σου τη ζωή χρυσάφι να πιάνεις κάρβουνο να γίνεται. Όλες αυτές οι λανθασμένες πεποιθήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν ουσιαστικά με την αξία μας, την προσωπική μας αξία ως άνθρωποι και με το δικαίωμα στην ευτυχία, μας σαμποτάρουν και μας κάνουν να είμαστε συνεχώς οι άξιοι εντός εισαγωγικών συνεχιστές του έργου των πρώτων κακοποιητών μας. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν είναι οι γονείς μας παρόντες στη ζωή μας, γιατί συνήθως οι πρώτοι κακοποιητές των ανθρώπων είναι οι γονείς τους, αν δεν έχουμε ιδιαίτερες επαφές, ή αν ακόμη και αν έχουμε πάει no contact, χωρίς να έχουμε κάνει την εσωτερική δουλειά
που είναι απαραίτητη για να απελευθερώσουμε το δυναμικό μας, θα είμαστε μια ζωή κλαμμένη, μια ζωή ιτημένη, μια ζωή παθητική και μια ζωή θα πιστεύουμε και θα περιμένουμε και θα λειτουργούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστρεφόμαστε. Εδώ έρχεται να έχει μια ακόμη εξήγηση και το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Αν εγώ πραγματικά πιστεύω ότι δεν μου αξίζει να είμαι ευτυχής, έστω κι αν θέλω να είμαι ευτυχής, χωρίς να το συνειδητοποιώ, θα κάνω τέτοιες πράξεις, θα κάνω τέτοιες επιλογές, θα κάνω τέτοιες κινήσεις, οι οποίες θα καταλήξουν στο να είμαι δυστυχής. Άρα, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το τι πραγματικά πιστεύει ο καθένας μας για τον εαυτό του και με τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέω πάρα πολλές φορές, για να μπορέσεις να έχεις υγιείς σχέσεις με άλλους ανθρώπους, πρέπει να καταφέρεις πρώτα να έχεις μια υγιή σχέση με τον εαυτό σου, να αγαπήσεις ουσιαστικά τον εαυτό σου, να συγχωρέσεις τον εαυτό σου για τα λάθη και τις μαλακίες που έχει κάνει, να συγχωρέσεις ουσιαστικά τον εαυτό σου για εκείνες τις φορές που δεν σε πρόσεξες, για εκείνες τις φορές που σε άφησες να κακοποιηθείς, για εκείνες τις φορές που σε άφησες να ταλαιπωρηθείς, να τον συγχωρέσεις τον εαυτό σου και να δημιουργήσεις μια καινούργια σχέση μαζί του, στην οποία ο ένας να φροντίζει τον άλλο, εσύ να φροντίζεις τον εαυτό σου και ο εαυτός σου να φροντίζει εσένα. Για να μπορέσει να γίνει αυτή η εξυγίανση της σχέσης με τον εαυτό, πρέπει οπωσδήποτε το πρόσωπο να μπει σε ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Και η ψυχοθεραπευτική σχέση λειτουργεί ως το θερμοκήπιο, αλλά και ως το πρότυπο για μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας. Πολλές φορές με ρωτάτε ποια μέθοδος είναι η καλύτερη για τους τραυματισμένους ανθρώπους, ποια ψυχοθεραπευτική μέθοδος είναι καλύτερη για αυτούς που είναι survivors από ναρκισιστική, επιζώντες από ναρκισιστική κακοποίηση κλπ. Και σας απαντάω, δεν είναι η μέθοδος. Είναι η ψυχοθεραπευτική σχέση. Είναι η ψυχοθεραπευτική σχέση και είναι ο θεραπευτής. Επιλέγουμε θεραπευτή, ο οποίος να μας εμπνέει εμπιστοσύνη, επιλέγουμε θεραπευτή ο οποίος να μας αποδέχεται όπως είμαστε, επιλέγουμε θεραπευτή ο οποίος να μην μας κάνει να νιώθουμε σκατά για τον εαυτό μας, επιλέγουμε θεραπευτή ο οποίος μας κάνει να μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε κάποια στιγμή να αγαπήσουμε και εμείς τον εαυτό μας, να αποδεχτούμε και εμείς τον εαυτό μας, να το δούμε και εμείς τον εαυτό μας μέσα από τα αγαπητικά γυαλιά της θεραπείας με το οποίο μας βλέπει ο θεραπευτής. Λοιπόν, υπάρχει playlist και για την ψυχοθεραπεία. Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο με διάφορους συναδέρφους και κυρίως με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου που μιλάει και για το πώς επιλέγουμε θεραπευτή κλπ. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει αρχίσει τον τελευταίο καιρό να ξεκαθαρίζει στο μυαλό μου και όσον αφορά στην προσωπική μου ζωή και στην προσωπική μου σχέση με το δικό μου εαυτό, αλλά και όσον αφορά στην κατανόηση όλων αυτών που μου γράφεται, είναι το εξής ακόλουθο. Όσο και αν φαίνεται παράλογο αυτό που θα πω, όσο και αν φαίνεται αντιφατικό, όταν ο άνθρωπος πάει επιτέλους no contact με τους τοξικούς του γονείς και τους δήμιους του, και όταν λέω no contact εννοώ να κόψει επαφές, έχουμε κάνει πολλά βίντεο πρόσφατα, να κόψει επαφές ούτως ώστε να μην επανατραυματίζεται συνεχώς, και παράλληλα ο άνθρωπος αυτός κάνει βαθιά ψυχοθεραπεία, δηλαδή κάνει συστηματικά ψυχοθεραπεία μια φορά τη βδομάδα και κάνει και βαθιά πνευματική εργασία και δουλέψει ουσιαστικά με τον εαυτό του, τότε κάποια στιγμή θα μπορέσει επιτέλους, μετά που θα έχει πάει νόκοντα, θα μπορέσει επιτέλους τέλους να συγχωρέσει όλους όσοι τον κακοποίησαν. Μεταξύ αυτών και τον εαυτό του και μεταξύ αυτών και τους γονείς του, με τους οποίους πλέον δεν είναι σε επαφή.
Ακούγεται παράδοξο αυτό, δεν είναι? Μας λες να πάμε no contact, μας λες ότι αν έχουμε κακοποιηθεί σφόδρα στην παιδική μας ηλικία και υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και αν εξακολουθούμε να έχουμε επαφές με τους γονείς μας, οι οποίοι έστω και με ένα τους βλέμμα, έστω και με ένα τους υποτιμητικό σχόλιο, έστω και με ένα τους προσβλημέντο, έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε τη νέα λέξη για τον έγκυο που έχετε βρει εσείς ήδη, προσβλημέντο, έστω και με ένα τους προσβλημέντο μας ρίχνουν ψυχολογικά, παθαίνουμε μία συναισθηματική αναδρομή και ξαναμπαίνουμε σε εκείνη την πολύ δυσάρεστη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση που βρισκόμασταν σαν παιδιά όταν δεχόμασταν χτυπήματα και δεν ξέραμε πώς να τα διαχειριστούμε. Πώς γίνεται να μας λες ότι άμα πάμε no contact τότε μπορούμε να τους συγχωρήσουμε? Ναι, μπορούμε. Γιατί? Γιατί πλέον δεν θα έχει κανένα νόημα να αμυνόμαστε απέναντί τους. Δεν χρειάζεται να μηνθείς, γιατί δεν έρχεσαι σε επαφή. Δεν χρειάζεται να θυμηθείς όλα εκείνα τα δύσκολα. Δεν χρειάζεται να επαγρυπνείς, μην τυχόν και σου πουν κάτι, μην τυχόν και σου κάνουν κάτι, μην τυχόν και εσύ για παράδειγμα παλινδρομήσεις και γίνεις ένα φοβισμένο παιδάκι το οποίο πηγαίνεις όλο υποτέλεια και τους γλύφεις. Το κάνουν αυτά τα συνεξαρτωμένα παιδιά. Συναντούν τους γονείς τους μετά από πολύ καιρό ή μετά από λίγο καιρό, πάνε και τους λένε στους γονείς τους όλα αυτά που θέλουν να ακούσουν, σε πιάνει κάτι έτσι από μέσα σου, αυθόρμητο, δεν το προγραμματίζεις, δεν λες τώρα θα πάω και θα τα ξεράσω όλα, δεν θέλεις θα πάω τώρα και θα με πιάσει μια λογοδιάρεια και θα πω τα πάντα που συμβαίνουν στη ζωή μου και θα μιλήσω και για πράγματα που συνειδητά έχω αποφασίσει ότι δεν θα μιλήσω, θα πω όλα μου τα μυστικά, δεν θα αφήσω τίποτα για μένα, θα τα δώσω όλα. Βρίσκετε τον εαυτό σας αυτό? Θα σας πιάνει μια κατάσχετη λογοδιάρεια όταν συναντιέστε είτε με τους γονείς σας είτε με άλλους κακοποιητικούς τύπους? Μιλάμε για ενήλικες τώρα αυτή τη στιγμή. Που ενώ ξέρεις για παράδειγμα ότι έχεις πάει για καφέ με μια κουμπάρα που ξέρεις ότι είναι η κουτσομπόλα της κουτσομπόλα σου κουτσομπόλα και ότι είναι μια η οποία κρίνει και κατακρίνει τον κόσμο όλο και πόσο μάλλον να σε κρίνει και να σε κατακρίνει εσένα, βρίσκεις ξαφνικά τον εαυτό σου να έχει μια εξομολογητική διάθεση και να κάθεσαι να τις λες τα πάντα όλα ή όλα τα πάντα. Αυτό είναι μία ένδειξη συνεξαρτητικότητος και μία ένδειξη προσπάθειας που κάνεις να ταΐζεις το λύκο για να μην σε δαγκώσει, η οποία φυσικά έχει αρνητικά αποτελέσματα πάνω σου στη συνέχεια. Λοιπόν, το τελευταίο μέρος αυτού του οδηγητικού βίντεο. Έλεγα προηγουμένως ότι ένα από τα συμπτώματα ότι έχουμε συνεξάρτηση, ότι λειτουργούμε ως θύματα και ότι αυτό σαμποταριζόμαστε είναι όταν συναντάμε τους δήμιους μας, όταν συναντάμε τους γονείς μας οι οποίοι μας έχουν κακοποιήσει ίσως και αδιόρατα ψυχολογικά στην παιδική μας ηλικία ή άλλα πρόσωπα τοξικά και ναρκισιστικά τα οποία γνωρίζουμε απριόρι ότι δεν θα προσλάβουν με αγάπη, με κατανόηση, με ανθρωπιά τις προσωπικές μας πληροφορίες, πάμε και τους τα ξερνάμε όλα σε μια κίνηση αυτοσαμποτάς. Οπότε όταν σταματήσουμε πλέον να έχουμε επαφές με τέτοια πρόσωπα, όταν πάμε no contact, δεν διατρέχουμε και αυτό τον κίνδυνο του να εκθέτουμε τον εαυτό μας και σαν να πηγαίνουμε και να λέμε αυτές είναι οι αδυναμίες μου, πιάστες και χτύπαμε αλίπητα. Χθες είχα μια συζήτηση ενώ περπατούσα. Θυμάστε είχα κάνει το οδηγητικό βίντεο, μαγειρευτικό βίντεο για τα φασολάκια τα πλατιά και σας είπα ότι έχω φορτωθεί 7-8 κιλά τον τελευταίο χρόνο και ότι θα σκεφτώ σοβαρά τι θα κάνω, αν θα τα διατηρήσω ή αν θα τα διώξω. Έχει τρεις μέρες που ευτυχώς και επιτέλους ο Λάκη και εγώ επιστρέψαμε πίσω στις συνήθειες μας προ-κορονοϊού να πηγαίνουμε περπάτημα 5 χιλιόμετρα κάθε βράδυ, το οποίο θα έχει ως μια παρενέργεια να φύγουν αυτά τα κιλά, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ αυτό στη ψυχική ηρεμία και ισορροπία
και το λέω το ξανά, νομίζω το έχω πει και παλιά, όταν είμαστε dysregulated, όταν είμαστε συναισθηματικά απορυθμισμένοι, αν πηγαίνουμε περπάτημα στη φύση και κατά τη διάρκεια του περπατήματος στη φύση ακούμε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο ή ψυχοεκπαιδευτικά podcast, αν υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν. Ή μπορούμε να ακούμε τα βίντεο εδώ στο κανάλι μας σαν podcast, δηλαδή μόνο με τα ακουστικά για να βλέπεις την εικόνα, που τα λόγια έχουν σημασία. Και αν το κάνουμε αυτό τακτικά και κλείνουμε και λίγο τα ακουστικά και κάνουμε και μια ωραία συζήτηση με τον εαυτό μας ή κάνουμε και μια συζήτηση με ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, τότε μπορεί να τακτοποιήσουμε πολλά πράγματα, να τα βάλουμε σε μια τάξη και να κάνουμε αυτή τη σκληρή πνευματική δουλειά. Γιατί με ρωτάτε τι σημαίνει δουλεύω με τον εαυτό μου, τι σημαίνει δουλεύεις με τον εαυτό σου. Σημαίνει να αφιερώσεις το χρόνο και την ενέργεια ώστε να ασχοληθείς ουσιαστικά με το τι σου συμβαίνει και να φροντίσεις να καταλάβεις τι στο καλό γίνεται μαζί σου. Μίλουσα λοιπόν με μια φίλη μου χθες το βράδυ και συζητούσα μαζί της. Αυτή είχε όρεξη, εγώ έχω όρεξη. Και συζητούσα μαζί της έτσι μια ανασκόπηση της ζωής μου, γιατί είναι μια φίλη που την έχω από τα 10 μου χρόνια, δηλαδή έχει 37 χρόνια που είμαστε φίλες. Και της λέω, κόρη, ξέρεις τι έχω συνειδητοποιήσει έτσι έντονα τώρα τελευταίως? Ότι σε κάθε φάση της ζωής μου, στην οποία ερχόμουν κοντά στην ελευθερία και στην αυτοδυναμία μέχρι τώρα, πήγαινα και έκανα μία μαλακία για να μην χαρώ την επιτυχία μου, την ελευθερία μου ή την ευτυχία μου. Λέει, τι εννοείς? Της λέω, στο τρίτο έτος του Πανεπιστημίου, το οποίο ξεκίνησε την ακαδημαϊκή χρονιά 95-96. Εγώ είχα πάει Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη. Με είχαν διώξει από το θρησκευτικό χριστιανικό φοιτητικό οικοτροφείο το καλοκαίρι, μας πέρασε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Μου είχε στείλει χρήματα ο πατέρας μου και πολλά χρήματα μάλιστα, και είχα νοικιάσει ένα διαμέρισμα, και επειδή ήμουν και τόσο φοβική και τόσο προβληματική, όσο πιο κοντά γίνεται στο οικοτροφείο, γιατί ένιωθα ανασφάλεια. Και επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη στο τρίτο έτος να ζω μόνη μου, που εκεί ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία, αν ήμουν φυσιολογικό on, ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να ξεφύγω από όλα εκείνα τα δεσμά. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να αρχίσω να ζω φυσιολογικά. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να σταματήσω να είμαι θρησκόληπτη. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να πηγαίνω στα φοιτητικά πάρτι που δεν είχα πάει ποτέ μου. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να πηγαίνω εκδρομές με τους άλλους φοιτητές. Όλοι οι φοιτητές μας πήγαιναν στη Βουλγαρία εκδρομές, από εδώ από εκεί, εγώ πουθενά. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνω φιλίες οι οποίες να μην έχουν σχέση με τη θρησκεία και όλο εκείνο το cult της θρησκευτικής οργάνωσης στην οποία ζούσα. Όχι! Δεν το άντεχα. Δεν μπορούσα. Σε χρόνον τετέ, σε ένα μήνα μέσα, τα κατάφερα και βρέθηκα αραβωνιασμένη με τον πατέρα των παιδιών. Που με τον πατέρα των παιδιών θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει μια ερωτική σχέση. Το έχουμε πολλές φορές με τον Γιώργο εκ των υστέρων. Θα μπορούσαμε να φτιάχναμε μια όμορφη ερωτική σχέση ως φοιτητές, να αντιληφθούμε στην πορεία πως δεν ταιριάζαμε, γιατί όντως δεν ταιριάζουμε, και να χωρίσουμε amicably, φιλικά, έχοντας μια καλή ανάμνηση. Τι ωραία τότε που ήμουν φοιτήτρια και ήταν ο πρώτος μου έρωτας, και τι καλό παιδί και τι καλή κοπέλα, και να τελειώνει η κουβέντα. Όχι να μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία του πρόωρου γάμου, της πρόωρης απόκτησης παιδιών, και να ταλαιπωρήσουμε και τα παιδιά κυρίως, αλλά και εμάς και άλλους ανθρώπους. Τι είχα κάνει όμως εγώ τότε? Κάθε βράδυ, για μισή ώρα περίπου, έπαιρνα ένα ξομολογητικό τηλέφωνο τον πατέρα μου, που του έλεγα τα πάντα όλα. Οπότε όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά με τον μπαμπά των παιδιών μαζί με παρέα και πήγαμε μια βόλτα, πήγα και το ξέρασα. Όταν πήγαμε μια βόλτα μόνοι μας, πήγα και το ξέρασα. Και μετά μου είπε, ή τον αραβωνιάζεσαι ή δεν θα τον ξαναδείς. Και εγώ με όλη μου τη διάθεση της αυτοκαταστροφικότητας πήγα και αραβωνιάστηκα. Πρώτο, κρατήστε το αυτό. Πάμε σε μια άλλη φάση πλήρους αυτοκαταστροφής. Σας έχω πει και πρόσφατα σε ένα βίντεο για το πώς κατάφερα να μπω στην τηλεόραση στη Λευκωσία το 2005, μετά που έγραψα το βιβλίο, μετά από την ιστορία με το
με τον κύριο με τα λάστιχα του αυτοκινήτου, στο Βουλκανιζατέρ. Είναι στο βίντεο, νομίζω, που μιλάω για το βιβλίο με ανατομία μιας γυναίκας, που είναι τώρα πρόσφατα που, που το έχω φτιάξει για να σας πω την ιστορία αυτού του βιβλίου. Λοιπόν, μετά από εκείνη την πολύ δυνάμενη, πολύ δυνατή προσπάθεια, φτιάχνω το γραφείο μου στη Λευκωσία, πάνε όλα τέλεια, όλα μια χαρά, πολλή δουλειά. Αρχίζω να ορθοποδώ για πρώτη φορά οικονομικά μετά το διαζύγιο και τι κάνω. Πάω και μπαίνω μέσα σε μια συνεξαρτητική σχέση, στην οποία γίνομαι ο σωτήρας του ανθρώπου, ο οποίος ήταν και απατεώνας, και μετακομίζω στην Πάφο και ξοδεύω ένα σωρό χρήματα χωρίς λόγο, χωρίς κανένα νόημα, καταστρέφομαι συναισθηματικά, κάνω ένα σωρό προβλήματα, ένα σωρό ιστορίες, από τις οποίες τελειώνω το 2008, δηλαδή από το 7 μέχρι το 8, ένα χρόνο. Έβαλα από μόνη μου τον εαυτό μου σε μια κόλαση. Και μετά ήθελα κι άλλο ένα χρόνο να συνέλθω. Συνέρχομαι τα χίλια μύρια βάσανα, ξαναστήνομαι επαγγελματικά και με όλους τους άλλους τρόπους. Και μετά μου έρχεται, όταν το 2010 ήμουνα πάρα πολύ καλά επαγγελματικά. Και στην τηλεόραση ήμουνα στο ΡΙΚ δύο φορές τη βδομάδα στο πρωινό, πολλή δουλειά, καλή οικονομική κατάσταση, όλα μια χαρά, αλλά με έτρωγε το τέτοιο μου. Ήθελα να αυτοκαταστραφώ. Οπότε τότε με πιάνει η έκλαμψη, η αυτοκαταστροφική τάση να πάω να ασχοληθώ με την πολιτική. Με όλα τα καταστροφικά αποτελέσματα. Έχω μιλήσει αρκετές φορές γι' αυτό. Μπορείτε να βρείτε το βίντεο μου «Τι έκανα όταν έμεινα χωρίς λεφτά και δουλειά». Νομίζω το έχω συμπεριλάβει αυτό το βίντεο, που είναι ένα πεντάλεπτο βίντεο, σε ένα βίντεο πρόσφατα, δεν θυμάμαι τώρα. Τόσα πολλά βίντεο. 3.500-4.000. Λοιπόν, μετά από το 2011 ήρθε και η οικονομική κρίση, πολύ δύσκολες οι συνθήκες, πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, με πολλή προσπάθεια, με πολύ κόπο, κόντρα σε πολλά ζητήματα, καταφέρνω το 2015 να ξαναστήσω το γραφείο μου, να είμαι εντάξει, να είμαι καλά, το 2016 να είναι μια χρονιά που έχω αρχίσει να βγαίνω με τον Δημητρόπουλο στο πρωτοσέλιδο, που είχε αρχίσει να έχει κινητοποιήσει και το κανάλι στο YouTube. Ήδη το 2013-2014, με πάρα πολύ προσπάθεια και πολύ δυσκολία, είχαμε κάνει την εκπομπή Like Thecla, που ήταν μια εκπομπή που φέρναμε επαγγελματίες κινηματογραφιστές να γυρίσουμε και την εκπομπή, που ακόμη ντρεπόμουν να βγω στο YouTube. Το 2016 είναι μια χαρά, και επαγγελματικά και οικονομικά και με τα παιδιά και όλα, και μετά πάω και ερωτεύομαι το δεύτερο μου σύζυγο. Και βάζω τον εαυτό μου σε μια διαδικασία να αναλαμβάνω προβλήματα που δεν είναι δικά μου, να μπαίνω σε μάχες που δεν ήταν δικές μου, να καταστρέφω τη σωματική μου υγεία, μετά να κλείνω και το γραφείο, μετά να σταματάω και την τηλεόραση, να μετακομίζω στο χωριό. Στο χωριό ήταν μεγάλη επιθυμία μου, από νεαρή να ζω στο χωριό, αλλά θέλω να πω ότι οικονομικά τουλάχιστον και συναισθηματικά πάλι έκανα ζημιά στον εαυτό. Και γι' αυτό τα τελευταία 2,5-3 χρόνια σχεδόν, το διαζύγιο μου, ο χωρισμός μου ήταν 4 του Μάη του 20, σχεδόν για 2,5 χρόνια. Γι' αυτό και τα τελευταία 2,5 χρόνια είμαι πάρα πολύ προσεκτική, εξαιρετικά προσεκτική, να μην ξαναχαλάσω τον εαυτό μου, γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει αυτή η αυτοκαταστροφικότητα μέσα μου έντονη. Και έλεγα στη φίλη μου αυτό το πράγμα. Τώρα είμαι πάλι καλά. Μετά από πολλές προσπάθειες, μετά από πολλή ψυχοθεραπεία, μετά από πολύ καιρό. Της λέω, τώρα στα 47 μου είναι η ευκαιρία μου να λειτουργήσω για πρώτη φορά προς το όφελός μου, προς το συμφέρον μου. Όχι το κακοσνόμενο συμφέρον, το πνευματικό και ψυχικό και συναισθηματικό μου συμφέρον. Γιατί συζητούσαμε, σας είπα ότι έχω κάνει προφίλ στο Tinder, τώρα δεν έχω βγει, βαρέθηκα. Έχω βγει ένα σωρό ραντεβού, έχω κάνει κάποιες προσπάθειες για σχέσεις και λέω όχι, όχι, όχι. Βλέπω τις κόκκινες σημαίες και λέω όχι. Και τις λέω, έχω γίνει αρνητική. Γιατί? Επειδή ξέρω ότι έχω την τάση. Τώρα είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Το κανάλι έχει προχωρήσει, έχει 70.000 συνδρομητές, είναι 32 εκατομμύρια και πλέον οι θεάσεις. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την
επαφή μου και τη διεπαφή μου με το κανάλι και από τη δουλειά που γίνεται εδώ πέρα, είμαι σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Είμαστε με το Λάκι εδώ πέρα που είναι ένας γλυκούλης τρυφερούλης. Όλα καλά και τη λέω τώρα είμαι επικίνδυνη να τα κάνω όλα σκατά πάλι. Οπότε πηγαίνοντας στο No Contact. Γιατί μου λέει, τι έπαθες τώρα και πήγες τώρα No Contact. Της λέω, πήγα τώρα γιατί τώρα είμαι πιο επικίνδυνη από ποτέ. Είμαι τόσο επικίνδυνη όσο ήμουν το 95. Είμαι τόσο επικίνδυνη όσο ήμουν το 7. Είμαι τόσο επικίνδυνη όσο ήμουν το 10, το 11. Είμαι τόσο επικίνδυνη όσο ήμουν το 16. Γιατί αν συνεχίσω να έχω επαφές, θα πηγαίνω να τα ξερνάω όλα και θα μου δώσουν ωραιότατες συμβουλές, τις οποίες εγώ σαν ωραιότατη συνεξαρτώμενη θα ακολουθήσω και θα τα κάνω σκατά. Χωρίς να σημαίνει ότι θα φταίνε αυτοί. Εγώ θα φταίω. Μου λέει και τώρα με το πηγαίνοντας No Contact, τι έχεις επιτύχει. Τι έχω επιτύχει, έχω επιτύχει να μπορέσω να κάνω όλη αυτή την αναδρομή αυτή τη στιγμή μαζί σου και να μπορώ να μιλάω για τη δική μου ευθύνη. Και παρόλο που όταν το είπα προηγουμένως, είπα να πάω να τους τα πω όλα, να τους τα ξεράσω όλα και να μου δώσουν συμβουλές που θα μου κάνουν κακό. Δεν φταίνε αυτοί αν θα μου δώσουν συμβουλές που θα μου κάνουν κακό. Όχι, εγώ θα φταίω που θα πάω να τα ξεράσω όλα. Εγώ θα φταίω που θα πάω να πω ευλόγησε τις πράξεις μου. Εγώ θα φταίω που θα πάω να πω έχω αποφασίσει να κάνω αυτό το πράγμα. Τι λες? Έχω αποφασίσει να παντρευτώ έναν τύπο με τον οποίο δεν ταιριάζουμε. Έχω αποφασίσει να ξαπαντρευτώ. Τι λες? Δεν θα σου πει ο άλλος είναι αμαρτία να ζεις στην πορνεία και πρέπει να παντρευτείς. Αυτό θα σου πει. Τι θα σου πει άμα είναι παπάς, π.χ. Καταλάβατε? Εγώ έφταιγα. Μετά που ενηλικιώθηκα, είπαμε η ψυχοσυναισθηματική ενηλικίωση και η κεφαλική ενηλικίωση γίνεται στα 28 περίπου στα κορίτσια. Μετά που ενηλικιώθηκα, υπήρξαν και άλλες φορές τις οποίες πήγα από μόνη μου ασυνείδητα. Και ασυνείδητα χωρίς να το συνειδητοποιώ και χωρίς συνείδηση προς τον εαυτό μου. Και πήγα, έχει γίνει και όλα και σεξ άλλος με αυτό. Και πήγα και έδωσα τον εαυτό μου εκεί. Ως θυσία, πάρτε με, σφαγιάστε με, θυσία το βράμ, πάρτε με, θυσιάστε με. Έχω επιτύχει επαγγελματικά, δεν μ' αξίζει, θυσιάστε με. Έχω επιτύχει οικονομικά, δεν μ' αξίζει, θυσιάστε με. Είμαι σε καλή υγεία, δεν μ' αξίζει, θυσιάστε με. Είμαι ευτυχής, δεν μ' αξίζει, θυσιάστε με. Εγώ τα έκανα στον εαυτό μου, δεν τα έκαναν αυτοί. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, όσο παραμένεις σε επαφή με τους νάρκισους slash τοξικούς γονείς, πας από μόνος σου και τρίβεσαι πάνω στο βοσκό τη βέργα. Αυτές τις σκέψεις κάνω αυτές τις μέρες. Ξαναλέω, δεν είμαι παράδειγμα προς μίμηση με όλα αυτά που έχω κάνει. Αυτά που σας περιγράφω τώρα, ότι κάθε φορά που ήμουν καλά και είχα καταφέρει να επιτύχω κάτι, πήγαινα και το χαλούσα. Όχι, αυτό καταστροφικότητα είναι αυτό το πράγμα, Λάκη μου, το ξέρω ότι έχεις ανάγκη να κατέβεις, θα κατέβεις σε λίγο. Λοιπόν, δεν λέω ότι έκανα καλά, κακώς έκανα, αλλά ο λόγος που το έπρατε αυτό ήταν γιατί ενεργοποιούνταν η συνεξάρτησή μου, ενεργοποιούνταν η αυτοκαταστροφικότητά μου που ένιωθα ότι έπρεπε να ποτίσω τιμές, έπρεπε να πάρω έγκριση, έπρεπε να μου πούν μπράβο, μπράβο! Μπράβο, συγχαρητήρια, τα έχεις καταφέρει. Έλα τώρα να σε συμβουλεύσουμε να τα κάνεις όλα σκατά και μετά να σούμε στα, έλεγα εγώ. Οπότε δικό μας το ζήτημα. Εμείς δεν αναλαμβάνουμε επιτέλους την ευθύνη του εαυτού μας. Εμείς φοβόμαστε να γίνουμε γονιός του εαυτού μας. Οπότε μου στέλνετε ένα σωρό, μια φίλη μου γράφει σήμερα να σου γράψω ένα κατεβατό. Μου λέει, ξέρω ότι είναι σεντόνι, να σου γράψω ένα κατεβατό εκεί στο Messenger και μου γράψει ένα σωρό ιστορίες. Οι οποίες πραγματικά ήταν τραγικές για το πώς της συμπεριφέρθηκε η μητέρα της η αλκοολική όταν ήταν 16, 17, 18, 19, 20 χρόνων και πώς συνεχίζει να της συμπεριφέρεται τώρα. Και λέω ρε, δεν της το γράψα, το λέω απαντώ με αυτό το βίντεο. Και λέω ρε, όταν ήσουν 16 και 17, ήσουν ανήλικο. Εξαρτώσουν από αυτήν τώρα, σε 30, μπορείς κάλλιστα να κόψεις κάθε επαφή. Και να την αφήσεις να αυτοκαταστρέφεται μόνη της, να μην σε καταστρέφει και εσένα μαζί. Είναι τόσο απλό, αλλά τόσο δύσκολο να το αντιληφθούμε. Γιατί πιστεύω ότι άμα το αντιληφθεί κάποιος, τότε μπορεί να το κάνει. Φτάνει να το αντιληφθεί. Άμα το αντιληφθείς ότι αυτός αμποτάρεσε, άμα το αντιληφθείς ότι δεν είναι λόγω της έγνοιας που έχεις για τους καημένους, τους γονείς που έχεις επαφές,
αλλά λόγω του ότι έχεις μία ανάγκη να πας να φας τα μούτρα σου, αλλά λόγω του ότι θες απελπισμένα να σε αποδεχτούν αυτοί οι οποίοι σου έχουν αποδείξει πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι δεν πρόκειται να σε αποδεχτούν ποτέ, τότε ναι, είσαι άξιος της τύχης σου. Και εγώ θέλω να έχω μια άξια τύχη, όχι αυτή που είχα μέχρι τώρα. Και ξαναλέω, αν πάμε no contact και αν πραγματικά ξεπεράσουμε το σημείο του θέλω οπωσδήποτε, θέλω τόσο πολύ, θέλω τόσο πολύ, θέλω τόσο πολύ να με αποδεχτείς, θέλω τόσο πολύ το ένα, θέλω τόσο πολύ το άλλο. Κάτσε, να σε, ηρέμησε. Ηρέμησε που λέω και στο λάκι. Shit happens. Συνέβηκαν αυτά στην παιδική μας ηλικία. Δεν λέω να μην τα συζητήσουμε, δεν λέω να μην κάνουμε ψυχοθεραπεία, δεν λέω να μην ψυχοεκπαιδευτούμε, αλλά λέω να τελειώνουμε επιτέλους με αυτό. Θα καθόμαστε να κλαίμε τον ίδιο πεθαμένο 40 χρόνια. Γιατί ο πεθαμένος σε αυτή την περίπτωση είναι η παιδική μας ηλικία και η παιδική μας αθότητα. Πόσο θα κλαίμε αυτόν τον πεθαμένο, τελείωσε. Άντε. Φτάνει. Ελευθερία. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τις σκέψεις σας κάτω από το σχόλιο. Με όλη μου την αγάπη. Α, να πω και αυτό. Όταν πραγματικά μέσα σου κόψεις κάθε δεσμό, μετά μπορεί τυχαία να ακούσεις ότι είπαν κάτι για σένα ή ότι είπαν μα δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέει, μα έχει νοσηρή φαντασία, μα λέει ψέματα και τότε απλώς γελάς. Γιατί πλέον δεν έχουν σημασία. Αυτό σημαίνει να πεθάνει μέσα σου η σημασία που έχουν για σένα οι άνθρωποι αυτοί. Να καταλάβεις ότι επιτέλους δεν είσαι παιδί και δεν χρειάζεται να σε κρατάνε από το χεράκι και να σου λένε μπράβο για να προχωρήσεις.